Αναχώρηση για τον Μπακού μετά γενεθλίων. Εκεί περίμενε, βάλω εκεί. Εκεί, έλα, κράτα την εσύ. Εκεί, εκεί. Έλα, με την πρωτιά. Μπράβο, πρωτιά. Η Ελευθερία Ελευθερίου γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με την ελληνική αποστολή, αλλά και τους Eurofans στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω για τη μέρα των γενεθλίων μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι πάω στον Μπακού αυτή τη στιγμή με τις καλύτερες αναμνήσεις, πολύ αγάπη και με πολύ θετική ενέργεια. Καλή σας όρεξη! Την Κυριακή το πρωί είναι η πρώτη πρόβα και εκεί θα δούμε τη χορογραφία, αλλά όχι το φόρεμα. Έκπληξη θα είναι γενικά το κόνσεπτ και το όλο στήσιμο. Έχει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χορό. Με ένα σύγχρονο τρόπο υπάρχουν ελληνικά στοιχεία και... όλοι όσο το ελληνικό ταπεραμέντο, να το πω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχουμε και τα βίντεο με το μέρος μας, να είναι ωραία τα γραφικά και να έχουμε μια καλή τύχη και να πάει καλά το κομμάτι. Η φετινή μας εκπρόσωπος στη σκηνή, εκτός από τους χορευτές, θα έχει και κάποια αντικείμενα που εκείνη πιστεύει ότι θα της φέρουν γούρι. Έχω το ματάκι μου από τη βάφτισή μου, το σαυροδάκι μου. Έχω το σταυρό που μου έχει δώσει ο Πατριάρχης, που ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα κρατάω πάνω μου, γιατί είναι συμβολικά. Στο πλευρό της στο αεροδρόμιο και ο Ανδρέας Γεωργίου, που οι φήμες τους ήθελαν να είναι ζευγάρι. Όμως... θα έχει μια άλλη πτήση. Ταξιδεύει για σχέδιο για επαγγελματικές υποχρεώσεις και ήρθαμε μέχρι το αεροδρόμιο μαζί. Η πρώτη πρόβα για την Ελλάδα είναι αύριο στις 10.30 το πρωί και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν τη χορογραφία.